Περισσότερα από 20.000 παιδιά σε όλη τη χώρα και κάποιε εκατοντάδε επίπεδο Κρήτη θα μείνουν οριστικά εκτό παιδικών σταθμών, αφού η αδυναμία κάλυψης των κονδυλίων μέσω του ΕΣΠΑ πετάει στην κυριολεξία έξω από τι δομέ αυτέ παιδιά των 2,5, 3, 4 και 5 ετών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι οδυνηρό για πάρα πολλέ οικογένειε θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και θα πρέπει να διεκδικήσουμε μαζί με τους πολίτες αλλά και να βρούμε τρόπους για να πάρουμε όσα τα δυνατότερο, για να μην πω όλα, παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Όπω εξήγησε σήμερα ο πρόεδρο τη αρμόδια επιτροπή τη ΚΕΔΕ, για να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί είναι αναγκαία 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, ενώ έχουν συγκεντρωθεί τα 165 μέχρι στιγμή. Τα 35 που υπολείπονται θα πρέπει να συγκεντρωθούν πριν γίνει η προκήρυξη θέσεων, με τελευταίο δεδομένο πω το θέμα αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί με οριζόντιε περικοπέ, δηλαδή με μείωση αναδομή κατά 30% των παιδιών που θα φιλοξενήσει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αν καθίσανε και σκέφτηκαν σοβαρά όλες τις παραμέτρους. Γιατί ακόμα και να φτάνουν τα λεφτά, δηλαδή τα 160-165 εκατομμύρια που λένε ότι βρέθηκαν, μπορεί να μην απορροφηθούν ούτε αυτά, γιατί δεν θα υπάρχουν προσφερόμενες θέσει. Γιατί αυτό το πράγμα σε όλη την Ελλάδα, αν το επεκτείνουμε, οι 75.000 μείον 30% κούρεμα των θέσεων κατεβάζει στις 55.000 τις θέσεις. Περικοπή αποφασίστηκε και για το ποσό που θα αντιστοιχεί αναπαιδεί και περιορίζεται κατά 9% με το θέμα και των εργαζομένων να προβληματίζει ήδη. Στο διαρθρωτικό ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, υπάρχουν εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ λιμνάζοντα, παγωμένα, που η προηγούμενη διοίκηση, ο προηγούμενο Υπουργό Ανάπτυξη, αποδείχτηκε ανίκανο. Ναι, έτσι πρέπει να το πούμε, να τα απορροφήσει και να προωθήσει την απορρόφησή του και κινδυνεύει η χώρα να τα χάσει πάρτε τα από κύριε ευλογημένοι άνθρωποι και πάρτε τα εκεί που τα έχει ανάγκη η κοινωνία. Να σοβαρευτούν από την πολιτεία και να καλύψουν τι ευαίσθητε κοινωνικέ δομέ, κάλεσαν οι δήμαρχοι, που σημείωσαν ότι το θέμα με δεδομένη την οικονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει ορολογιακή βόμβα στην καθημερινότητα χιλιάδων αδύναμων οικογενειών. Γεννώντα παράλληλα και ερωτήματα για το ποιον τελικά εξυπηρετούν τέτοιου είδου αποφάσει. Η παιδική σταθμή είναι ένα βασικό συμπλήρωμα της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους αλλά και του Δήμων. Οι δημότες δεν μπορούν να προσφέρουν από το βαλάντιό τους που έχει ήδη συρρικνωθεί αυτή τη συμμετοχή. Εκτός κι αν είναι ένα κόλπο να στείλουν πλαγίως ε, τις θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξέρω, αρχίζω και σκέφτομαι και υποψιάζομαι διάφορα.